Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, εδώ στο γήπεδο του Ηφαίστου, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, Ήφαιστος Άγιος Δημήτριος 3-0 στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής. Ο Ήφαιστος πέτυχε την τέταρτη του νίκη, είναι αίτητος και είναι στην κορυφή του ομίλου. Μαζί μας έχουμε τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον Χρήστο Βουλωμένο, ο οποίος έχει πετύχει 6 γκολ, σήμερα πέτυχε ένα ακόμα και κέρδισε και ένα πέναλτι. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέτος είναι η χρονιά σου, Χρήστο. Όπως δείχνει, θα δούμε και στη συνέχεια, όπως σας είχα πει και σε προηγούμενη συνέντευξη, ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμη, ούτε εγώ προσωπικά, αλλά ούτε και η ομάδα. Έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Έχουμε κάνει κάποιες νίκες που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εμείς κοιτάζουμε για κάτι μεγαλύτερο. Χρήστο, ποιο είναι τελικά το μυστικό? Ρώτησα τον coach. Ρώτησα τα υπόλοιπα παιδιά, εσύ να μου πεις ποιο είναι το μυστικό. Είμαστε ομάδα. Και ο coach πιστεύω το ίδιο. Είμαστε ομάδα, έχουμε γίνει μια οικογένεια με τα παιδιά. Από τη στιγμή που ήρθα στην ομάδα, υπήρχε το κλίμα, το πολύ καλό κλίμα. Και αυτό βγαίνει και στα παιχνίδια. Δεν υπάρχει μυστικό της επιτυχίας. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό παιχνίδι. Και αν παίζει ο ένας για όλους και όλοι για έναν, βγαίνει και το αποτέλεσμα. Ωραία. Πού αφιερώνεις το σημερινό σου τέρμα? Στους συμπαίκτες μου και στην ομάδα. Δεν είναι κάτι τετριμένο, κάτι πολύ συνηθισμένο, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Όπως και κάποιος άλλος συμπαίκτης μου, αν έβαζε ένα γκολ, σε εμάς θα το εφέρουν. Λοιπόν, ρώτησα τον coach, θα ρωτήσω όμως και εσένα. Εάν ήσουν ένα δημοσιογράφος, ποιον θα ψήφιζε σήμερα ως καλύτερο παίκτη του αγώνα και καλύτερο παίκτη της ομάδας? Εγώ ψήφισα τον Καλκανάκο, ο coach τον ίδιο, τον Πέτρο τον Καλκανάκο, ο Χρήστος ο Βουλωμένος. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Εννοείται. Καταρχήν, ο Πέτρος μας άνοιξε το σκορ, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και άνοιξε το δρόμο. Ήταν η μέρα του, έκανε και πολλές ενέργειες, είχε διάθεση και τον ίδιο τον Καλκανάκο θα πω εγώ. Εννοείται. Και είναι ένα νεαρό παιδί που προέρχεται από την Ακαδημία της ομάδας. Εννοείται και έχει βοηθήσει σε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, MVP. Σε όλα τα παιχνίδια είναι πολύ δημιουργικός και καλός παίχτης και έχει μέλλον μπροστά του. Ωραία. Λοιπόν, επειδή είμαστε μόνοι μας, δεν μας ακούει κανείς, δεν έχεις παράπονα από τον coach. Φωνάζει συνέχεια. Πώς τον αντέχεις? Κανένα. Ο καθένας κάνει τη δουλειά. Ο coach από την πλευρά του κάνει τη δικιά του δουλειά. Φωνάζει γιατί έτσι πρέπει να μας αφυπνίζει σε κάθε φάση. Ναι, αλλά συνέχεια φωνάζει. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Κάποιος coach μπορεί να φωνάζει και να το ζει το παιχνίδι. Ο Σιμεώνα, ας πούμε, είναι το ίδιο στυλ. Κάποιος άλλος προπονητής μπορεί να είναι πιο ήπιον τόνων και να έχει τον δικό του τρόπο. Αυτό εμείς από την πλευρά μας δεν το παίρνουμε σαν κακό ότι φωνάζει. Φωνάζει γιατί το γνωρίζουμε, φωνάζει και το καλό της ομάδας και το ζει. Αυτό το είπα. Ωραία. Μου έκανε εντύπωση και θα σου το πω όταν πέτυχε στο δεύτερο γκολ. Μάζεψες όλους τους συμπαίκτες σου και πήγατε στον πάγκο να πανηγυρίσεις και με τον coach και με τον γυμναστή και με τον Μαυρίκο και με τον Νεδεμίρη. Αυτό δείχνει αυτό που μου είπες πριν? Έτσι εννοείται, έτσι πρέπει να είναι βασικά. Και έτσι είναι σε αυτήν την ομάδα, αυτό έχω συναντήσει. Ωραία, τι να περιμένουν οι φιλαθλοί από σένα, περισσότερα γκολ? Αυτό πάντα το θέλω και θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να το πετύχω. Από εκεί και πέρα, όλοι μαζί, σας είπα, όλοι μαζί, ένα-ένα παιχνίδι, όπως θα σας προείπε και ο coach, ένα-ένα παιχνίδι, μας το έχει περάσει σε όλη την ομάδα, ένα-ένα παιχνίδι, κερδίζουμε και πάμε στο επόμενο. Ωραία, συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πολύ. Καλά, εγώ ευχαριστώ.